Κύριε Αρσένη, αν βάζαμε ένα τίτλο, θα ήταν πολύτε, ενώ ότι έχει εκπονηθεί ένα τεράστιο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει και δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσια ακίνητη περιουσία. Τι σημαίνει για μια χώρα, τι θα σημαίνει μάλλον τα επόμενα χρόνια για μια χώρα που δεν θα έχει μείνει κανένα τετραγωνικό απόλυτο και που βασικές νευραλγικές δημόσιες επιχειρήσεις έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια? Θα πρέπει πραγματικά να το φανταστούμε. Δεν έχει γίνει σε πολλούς τόπους να πουληθούν τα βασικά δίκτυα. Έχουμε πουλήσει το δίκτυο του φυσικού αερίου, πουλάμε το δίκτυο της ΔΕΗ, να πουληθεί το νερό. Πωλείται η ΕΙΔΑΠ και η ΕΑΘ. Πωλούνται μέσω της μικρής ΔΕΗ τα φράγματα και οι λίμνες τους. Οι λίμνες των φραγμάτων έχουν το νερό της Πίνδου, το βασικό πηγές νερού της Ελλάδας, το νερό που χρησιμοποιείται για την άντρευση των μεγαλύτερων κάμπων της Ελλάδας, της αγροτικής μας παραγωγής. Πουλάμε την γη, νησιά, είναι η κάθε δημόσια υποδομή. Βλέπουμε τώρα τα περιφερειακά αεροδρόμια να πουλούνται μαζικά. Βλέπουμε τι έγινε με το ελληνικό. Βλέπουμε ότι όλα αυτά πουλούνται κόψω χρόνια, χωρίς να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Είναι σαν να επιδοτούμε μια σειρά από γνωστές 5 οικογένειες να συνεχίσουν να κάνουν κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, δραστηριότητες. Μιλάμε για μικρό δημόσιο και την ίδια στιγμή που κάνουμε δημόσιο, χαρίζουμε όλο το δημόσιο πλούτο και κάνουμε κρατικοδίαιτες συγκεκριμένες οικογένειες, συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν γνωρίζουμε που θα μας οδηγήσει. Στην περίπτωση του ελληνικού, υπήρχε εναλλακτική λύση για το ελληνικό? Βεβαίως και υπήρχε εναλλακτική λύση. Να δούμε όμως και τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δίνουμε το ελληνικό με 915 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε βάθος δεκαετίας. Οι υπολογισμοί είναι ότι είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια το πραγματικό κόστος. Δηλαδή, αν τα δίναμε σήμερα, μας τα δίνω, η αξία του χρήματος που θα πάρουμε σε 10 χρόνια, σήμερα είναι 500 εκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 55 ευρώ το τετραγωνικό. Και πάλι, μάλιστα, δίνουμε το δικαίωμα αυτή η Lambda Development που παίρνει το ελληνικό να μην, για ό,τι κάνει στο ελληνικό, για την κατοχή της γης του ελληνικού, για την αξιοποίηση και τη μεταβίβαση οποιοσδήποτε περιουσιακού στοιχείου στο ελληνικό, να μην φορολογείται. Είναι μια offshore στην καρδιά της Αθήνας. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, έχουμε και ένα νέο ρεκόρ θεσμικών παραβιάσεων, αδιαφορίας για τον νόμο, ανισότητας μεταξύ των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, της οικογενειακής μονάδας, των μικρών επιχειρήσεων και αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων. Άλλοι νόμοι για τους μικρούς, οι οποίοι είναι οι χυμαζόμενες αυτές τις επιχειρήσεις, άλλοι νόμοι, κανένας νόμος για τους μεγάλους. Αυτό είναι επίσης που βλέπουμε την πώληση δημοσίας γης. Είναι χάρισμα, είναι επιδότηση, είναι κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις. Όποιος μιλάει για μικρό κράτος, νομίζω ότι πρέπει να είναι ειλικρινής. Κάνουμε κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις εδώ πέρα. Εσείς κάνατε και σχετική παρέμβαση για το θέμα των φοροαπαλλαγών που απολαμβάνει η Lambda Development. Έχετε υπολογίσει περίπου δηλαδή τι έσοδα χάνει το ελληνικό δημόσιο από αυτή τη διαδικασία? Είναι κομμάτι της σύμβασης αυτό? Είναι απροσδιόριστο το ποσό που χάνει. Γιατί πάρα πολύ απλά πουλάμε όλη αυτή την έκταση και για όσα χρόνια τα αξιοποιεί αυτός και για οτιδήποτε χτίσει η Lambda Development, δεν θα πληρώνει φόρο. Υπάρχει κάποιες υποχρεώσεις όσον αφορά την δημιουργία του πάρκου κτλ, οι οποίες όμως, ειλικρινά, έτσι όπως αλλάζουν οι συμβάσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν καν αυτά. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν βγήκε η προκήρυξη για το ελληνικό, η προκήρυξη ήταν για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του ελληνικού. Σε αυτή την προκήρυξη, σε αυτό το ερώτημα, κάναν τις προσφορές τους οι υποψήφοι επενδυτές. Ξέρετε τι πουλήθηκε τελικά? Το 100%. Όχι το πλειοψηφικό πακέτο, όλο το ελληνικό. Όταν αλλάζουν οι όροι ήδη τώρα, πόσο θα αλλάξουν οι όροι στη συνέχεια? Είναι ήδη χάρισμα το να πουλάς 55 ευρώ το τετραγωνικό στη μέση της Αθήνας. Ούτε στην πιο απομονωμένη περιοχή της Ελλάδας δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές. Κανένας δεν μπορεί να αγοράσει σε αυτές τις τιμές καμία έκταση. Πόσο μάλλον όταν το κάνεις αφορολόγητα και με όρους και προϋποθέσεις οι οποίες αλλάζουν κατά το δοκούν. Υπάρχει κίνδυνος να δούμε σε αυτή την έκταση του ελληνικού εν τέλει ένα περιφραγμένο, υπερπολιτελές, μικρό προάστιο το οποίο θα είναι απρόσιτο για τον πολύ κόσμο? Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Και να μην το λέει συγκεκριμένη σύμβαση, είμαι σίγουρος ότι οι όροι της σύμβασης θα αλλάξουν στη συνέχεια. Πρόκειται να δούμε ένα χώρο
με περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση των πολιτών. Και ένα χώρο πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Ένα στον τελευταίο ενδυνάμει πνεύμονα της Αθήνας, μιας πόλης που δεν έχει αρχαιτό χώρο πρασίνου. Τα ίδια βλέπουμε για τη Θεσσαλονίκη με την πώληση όλων των στρατοπέδων, που είναι οι τελευταίες ευκαιρίες της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει κάποιο πράσινο σε περιοχές υποβαθμισμένες, στις περιοχές όπου υπάρχει το ρεκόρ χειρότερης ποιότητας αέρα πανευρωπαϊκά. Και όμως αυτούς τους τελευταίους πνεύμονες τους πουλάμε πάλι σε εξευτελιστικές τιμές. Και αυτό γίνεται και με τα αεροδρόμια και με τη ΔΕΗ και με όλες τις υποδομές. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται παντού ξανά και ξανά. Πρέπει να σταματήσει αυτή. Πραγματικά το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να κλείσει, πρέπει να μπει ένα φρένο σε αυτήν την εκποίηση και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή μιλήσατε και στην αρχή για 5 οικογένειες. Ξέρετε, υπάρχουν κατά καιρούς ψήφιροι στην Ελλάδα ότι η Τρόικα μιλάει με συγκεκριμένα τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου ίσως, συνομιλεί απευθείας και μάλλον εξυπηρετεί και κάποια τέτοια συμφέροντα. Υπάρχει κάποιος τρόπος δημοκρατικού ελέγχου αυτής της διαδικασίας, δηλαδή να μάθουμε με ποιους μιλάει η Τρόικα, το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο? Έχω κάνει ερώτηση προς τον Επίτροπο των Όλοι Ρεν. Γιατί είχαμε μια δήλωση του εκπροσώπου της Επιτροπής στη Τρόικα, του κύριου Ντερούς, που μας έλεγε ότι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι της Ελλάδας, που είναι εκτός πολιτικής, του λένε ότι πρέπει να πουληθεί η δημόσια περιουσία. Όπερ και γέντο μετά, άρχισε η συζήτηση και άρχισε ξεκίνησε το ΤΑΙΠΕΔ και η πόλη δημόσιας περιουσίας. Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι του κύριου Ντερούς, οι φίλοι των μελών της Τρόικας, που είναι εκτός πολιτικής? Οι επαφές των μελών της Τρόικας, οι επαφές των εκπροσώπων της Επιτροπής και της Τράπεζας της Ευρωπαϊκής, τη Τρόικα, υπάρχουν δεσμεύσεις, κανόνες ευρωπαϊκοί, διαφάνειες και πρέπει να τις γνωρίζουμε. Ζήτησα αυτή τη λίστα για τις επαφές τους, δεν μου την έδωσε και έχω κάνει αυτή τη στιγμή καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Και ελπίζω ότι μέσω του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα μπορέσουμε να πάρουμε επιτέλους αυτή τη λίστα. Να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι της Τρόικας, που είναι τόσο σημαντικοί και είναι εκτός πολιτικής.